Με στόχο την έκτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα της Α1Ε, ο πολύ φορμαρισμένος ΠΑΟΚ φιλοξένησε τις μοίρες των Κρουσόνα και μόλις το πρώτο λεπτό προηγήθηκε στο σκορ με τον Σεραφιμίδη, κάνοντας πολύ πιο εύκολη την συνέχεια της αναμέτρησης. Στο 33 ο ΠΑΟΚ βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Μανουσάκη και το 2-0 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τις μοίρες να έχουν στη συνέχεια δοκάρι σε προσπάθεια του Παπαδάκη. Η ομάδα του Βασίλη Πλεσίτη ήταν καταιγιστική και στο δεύτερο μισό του αγώνα, με αρκετές φάσεις και τον Σεραφιμίδη στο 67 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ να φέρνει το 3-0 στον Κρουσόνα. Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση ο Κουράκης, ο οποίος είχε δοκάρει και στο 75 ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι που δόθηκε σε ανατροπή του Σεραφιμίδη. Ο Παναγιώτου τον νίκησε από τα 11 βήματα, αλλά ο Κρουσανιώτης επιθετικός στην επαναφορά έστειλε για τέταρτη φορά την μπάλα στα δίχτυα των μοιρών, με τον ΠΑΟΚ να έχει κι άλλο δοκάρι λίγο πριν το τέλος με τον Μανουσάκη. Μια πολύ καλή εμφάνιση. Έχουμε καταφέρει να δώσουμε συνέχεια σε καλές εμφανίσεις όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Καταφέραμε να πετύχουμε γκολ, να δημιουργήσουμε φάσεις, ουσιαστικά να εξωτερώσουμε τον αντίπαλο και να μην μας ενοχλήσει παρά ελάχιστες φορές. Γι' αυτό είμαστε σίγουρα χαρούμενοι, σίγουρα όμως έχουμε και την ευθύνη να συνεχίσουμε το ίδιο καλά και καλύτερα. Ούτως ή άλλως το επόμενο παιχνίδι είναι την Τετάρτη, θέλουμε και απέναντι στην ΑΕΚ, που είναι και αυτή καλή ομάδα, όπως εξίσου καλή ομάδα είναι και οι Μοίρες, να τελειώσουμε θετικά τη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ γρήγορα το πρώτο γκολ, δεν μπήκαμε συγκεντρωμένοι. Μετά προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε, που μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε μέχρι ένα σημείο, μία προσωπική έμπνευση. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο παίκτης, μας έβαλε ένα πολύ όμορφο γκολ. Μπράβο του, δύο. Στα δύο με αυτή την ομάδα, αν παρατήσει το μάτς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει. Είμαστε τώρα καλά, τα τελευταία έξι μας έχουμε έξι νίκες. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το ίδιο. Έχουμε ένα άλλο μάτς πριν την πρωτοχρονιά με την ΑΕΚ Τετάρτη. Θα προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε και αυτό. Προσπαθώ να βελτιώνομαι βοηθώντας την ομάδα. Σήμερα πέτυχα δύο γκολ, αλλά όλη η δουλειά που κάναμε σαν ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Κάναμε ένα καλό μεστό παιχνίδι, δεν απειληθήκαμε από τον αντίπαλο.